Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα haul καλοκαιρινό με το παιδί μας, την Αναστασία μας. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά είναι το παιδί και εγώ. Είμαστε 16 χρονών πλέον, ναι. Εσύ, όχι εγώ. Και έχουμε πάρει κάποια πράγματα. Η Αναστασία έχει και δικά της χρήματα και παίρνει πράγματα μόνη της. Σου αρέσουν περισσότερο να ψωνίζεις τι? Ρούχα και καλλιτικά. Ρούχα ή καλλιτικά μου σου αρέσει πιο πολύ? Διάλεξε. Ρούχα. Α, είσαι φασιονίστα. Ναι. Λοιπόν, όντως έχει πάρει πιο πολλά ρούχα από όσο καλλιτικά. Οπότε πήγαμε στο mall και κάναμε ένα shopping spree θεία και ανιψιά. Ήπιαμε και τα milkshake μας. Ήπιαμε, φάγαμε και τα. Πώς τα λένε? Συναβόν. Τα συναβόν μας, ναι. Και είμαστε έτοιμες να σας δείξουμε τι καλούδια πήραμε. Μάμε? Ναι. Σούπερ. Από αυτά τα μαγαζιά, πήγαμε κυρίως σε Bershka και H&M, η αλήθεια είναι. Πήγαμε και στο Pink Woman και πήραμε αυτήν εδώ την μπλούζα, η οποία λέει πάνω Professional Scroller. Εσείς αυτή? Ναι. Και η θεία. Λοιπόν, την πήραμε σε small και έκανε 8 ευρώ. Είναι ένα, πώς να το πούμε, white t-shirt. Ναι. Απλό, basic, αλλά με αυτό που γράφει, όχι και τόσο basic. Σ' αρέσει? Ναι. Με γεια σου. Ευχαριστώ. Πήρε και η θεία πράγματα, μην νομίζετε ότι πήρε μόνο η Αναστασία. Λοιπόν. Αυτό θα μου σου. Πάμε στο Bershka και πήραμε από εδώ. Θες να μας πεις τι είναι αυτό? Ναι. Αυτό είναι μία ροζ αθλητική φόρμα. Οκ. Okay. Είναι τεράστια. Είναι extra small αυτή και κάνει 18 ευρώ. Ναι. Οκ. Okay. Η μέση είναι μικρή αλλά κάτω είναι αρκετά φαρδιά. Καμπάνα, ναι. Είναι baggy, ναι, το στυλ της. Και ναι, δεν έχει λάστιχο στους αστράζοντες. Σημαντικό για την Αναστασία αυτό. Επίσης έχει τσέπες. Εννοείται. Και έχει, έχει ωραίο λάστιχο στη μέση, ναι. Είναι καλή ποιότητα. Πολύ. Και δεν είναι ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ καλοκαιρινή, ναι. Είναι κάπου στη μέση. Ναι. Για άνοιξη, για φθινόπωρο και για Αγγλία, ναι. Και για καλοκαίρι. Γιατί η Αναστασία ζει στο Λονδίνο. Το καλοκαίρι όμως έχει 30 βαθμούς. Στο Λονδίνο? Ναι. Οκ. Okay. Έβρεχε τις προάλλες. Όχι. Όχι. Η γιαγιά σου στον Ιούλιο μου έλεγε συνέχεια έβρεχε. Αχ, τι κρίμα. Τι είναι όλο αυτό το βάρβαρο πράγμα? Τι είναι αυτό, βραχιόλια? Πήρα αυτά τα τρία βραχιόλια, δύο χρυσά, το ένα σημαίνιο. Oh. Επειδή δεν έχω βραχιόλια και θέλω να ξεκινήσω να φοράω. Αυτά κάνανε 10 ευρώ. Οκ, okay. Μια χαρά. Είναι πολύ βαριά θα τα αντέξεις. Ναι. Α, και τα τρία μαζί τα φοράς. Α, άμα θέλεις. Α, ωραίο. Ναι, κι εγώ ένα-ένα θα το φορούσα. Mm. Σκουλαρίκια. Γιατί όχι, είναι πολύ βαριά για σκουλαρίκια αυτά. Άκου βάρος δηλαδή. Είναι και όπλο να κομπανάς. Κάνεις γυμναστική. Ναι. Αυτό crop top. Κανονικό μπλουζάκι. Γελάμε εμείς οι millennials. Λοιπόν, αυτό εδώ, ένα Greek crop top. Να το βάλω πάνω μου λίγο. Ναι, εννοείται. Η κυλίτσα είναι έξω, ναι, ναι, είναι crop το Αναστασάκι. Λοιπόν, είναι σε μέγεθος small και έκανε 7 ευρώ. Ναι. Οκ, μια χαρά. Και έχει και ένα ωραίο V. Πολύ ωραίο. Αλλά αυτό η Αγγλία, δύσκολο. Ελλάδα, ναι. Κάτω από καμία ζακέτα, το καλοκαίρι, για το σπίτι. Τώρα πάμε στο H&M, από που πήρε και η θεία πράγματα. Να ξεκινήσει να δείχνει και η θεία ή θες να δείξεις πρώτα τα δικά σου το H&M? Θα ξεκινήσω τα δικά μου, οκ. Okay. Λοιπόν, η θεία πήρε basic πράγματα, Wednesday. Όπως είναι, και πιο ακριβά, όπως είναι. Αυτό εδώ το οποίο είναι σε μέγεθος large, έκανε 35 ευρώ, αλλά είναι πάρα πολύ ελαστικό, δηλαδή μπαίνω εγώ και εσείς μέσα. Είναι μία φούστα, είναι αυτή εδώ, θα σηκωθώ να τη δείξω. Όλη η οικογένεια έχουν εδώ μέσα. Ναι, όντως, είναι τεράστια. Και εδώ είναι, δείτε εδώ, δηλαδή χωράμε σίγουρα και οι δύο εδώ μέσα. Είναι πάρα πολύ ελαστική, είναι πολύ ωραία, έτσι flowy, τώρα για καλοκαίρι και λοιπά. Λοιπόν, έπειτα πήρα κάτι τρομερά basic, είναι μία φόρμα, μέγεθος extra large, η οποία κόστιζε 20 ευρώ
Επίσης χωράμε και οι δύο εδώ μέσα. Κάτσε να λύσω και τα κορδόνια. Γιατί γίνεται ακόμα πιο ελαστική. Wow. Ναι, γενικά θέλω άνετα πράγματα. Mm. Έχει τσεπούλες, εννοείται, κανονικά. Είναι λίγο, δεν ξέρω αν το βλέπετε από το βίντεο, είναι λίγο διάφανη. Πολύ λίγο όμως. Και είναι κάπως έτσι. Αυτό. Δεν έχει λάστιχο από κάτω. Δεν έχει λάστιχο από κάτω. Γιατί δεν θέλω να με πιέζει στους αστραγάλους. Γενικά καμία μου φόρμα έτσι δεν έχει λάστιχο. Αλλά είναι ένα ύφασμα πολύ ελαφρύ. Και ειδικά για καλοκαίρι είναι μια χαρά αν δεν έχει πάρα πολύ ζέστη να βάλεις μια φόρμα έτσι πιο μακριά. Για σκυλιά και για αυτά και για βόλτες και λοιπά να μην φοράς τα καλά σου τα ρούχα. Λοιπόν, και αυτό είναι το πιο καλό ρούχο που πήρα, θεωρώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φουστάνι, το οποίο κόστιζε 30 ευρώ και είναι στο extra large. Λοιπόν, καταρχάς η πλάτη πίσω δένει με αυτό εδώ το φιωγκάκι. Έχει ένα ωραίο βε, έχει ωραία μανίκια. Έτσι, μανίκια. Sorry, είναι αμάνικο, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνει στα μανίκια. Αυτό εδώ η σούρα. Είναι επίσης λίγο διαφανές αυτό. Είναι διαφανές, ναι, it's ok. Και είναι βε όλο και μπρος και πίσω, βε, το ίδιο βε. Εδώ έχει σούρα για τη μέση και είναι ανάλαφρο, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Έχει κόψιμο? Δεν νομίζω. Δεν έχει κάποιο κόψιμο? Όχι. Θα μου άρεσε, καλά αυτό μπορείς να το κάνεις και σε μοδίστρα, να βάλεις εδώ ένα ωραίο κόψιμο, να είναι πιο έτσι αυτό προς το πόδι. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Και το ερωτεύτηκα και εσύ ήτανε. Έτσι ψηλό ακριβό για φόρεμα, έτσι ναι, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, πάμε στα πράγματα τι θα αναστασίασε το H&M. Ξεκινήσουμε με ρούχα ή αξεσουάρ. Τι θέλεις? Αξεσουάρ. Okay. Πήρα αυτά τα σκουλαρίκια, επειδή ασημένια. Ναι, επειδή έχω γλυκάκια. Γίνα το κεφάλι να το δούνε. Τέλειο, ναι. Και αυτά είναι παρόμοιο στυλ, δεν είναι όλο ενωμένο. Είναι καλό που δεν πιάνεται στο μαλλί. Εγώ και η Αναστασία είμαστε κρύοι, οπότε αυτά τα σκουλαρίκια μου θυμίζουν κρυό. Mm. Κρυάρι, δεν σου θυμίζουν και αυτά που φοράς και αυτά που πήρες. Πού θα τα φοράς? Σχολείο. Ή βόλτα? Σχολείο. Όλα. Όλα. Οκ. Okay. Τέλεια. Πάει και αυτό. Και πόσο κόστιζαν αυτά, είπαμε? 6-7 ευρώ. Γράφει. 7 ευρώ κάνανε αυτά. 7 ευρώ κοστίζαν, οκ. Okay. Και πάμε σε αυτό. Από H&M και αυτό. Αυτό είναι κολάν, έκανε 15 ευρώ. Small. Ναι. Είναι αρκετά μακρύ για small. Κανονικά μου είναι κοντά. Α, ναι. Είναι γιατί... πολύ ελαστικό και είναι το στυλ που διπλώνει. Καμπάνα εδώ. Ναι. Α, ναι, διπλώνει πάνω στην κοιλίτσα. Διπλώνει, ναι, από πάνω. Ωραία είναι. Και αυτό ελαστικό είναι. Ή μπορείς να το φοράς και έτσι. Να καλύψεις την κοιλιά, ναι. Ναι, αλλά εγώ δεν θα το φοράω έτσι. Και ταιριάζει με το crop top που πήρες. Ναι, γι' αυτό τα πήρα σε κρύ. Όντως, ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Μπράβο. Νομίζω ήταν σετ βασικά. Δεν είμαι σίγουρη. Ωραία. Λοιπόν, εσένα θα φέρω στο κανάλι μου για να δείχνουμε ρούχα άλλου χρώματος. Γιατί η θεία φοράει μόνο μαύρα, όπως παρατηρήσατε. Λοιπόν, αυτό. Και τώρα η Αναστασία πήρε κάποια καλλιτικά τα οποία, επειδή δεν δείχνουμε εμείς εδώ στο Another Mega World τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχει σταματήσει και η εταιρεία να μας υποστηρίζει σαν κανάλι, θα σας τα δείξει απλά σε swatch. Είναι. Lip oils. Ναι. Έλαια για τα χείλη. Ένα, τι είναι αυτό, καφέ nude. Ναι. Και ένα πιο κόκκινο κερασί. Είναι πολύ ωραία, είναι υδατικά. Αυτό, και τις αρέσουν πάρα πολύ. Δεν κολλάνε, είναι μαλακά. Mm-hmm. Δεν κολλάνε και ενυδατώνουν φυσικά τα χείλη, γι' αυτό και λέγονται lip oils. Ναι. Και θα δείξω και εγώ τι έχω πάρει από το αεροδρόμιο στη Γερμανία. Πήρα αυτό εδώ. Είναι ένα τεράστιο άρωμα, είναι στα 100 ml και είναι το La Vie est Belle της Lancôme. Πάρα πολύ καλή τιμή το βρήκα. 100 ml το πήρα 100 ευρώ. Ένα ml το ευρώ. Ναι. Και στο Scrooge το ίδιο, στα 100 ml, το φθηνότερο κοστίζει, αν δεν κάνω λάθος, 120 ευρώ. Oh, οπότε ήταν ευκαιρία καλή. Θες να το βγάλεις να το δούμε? Ναι, σαν συσκευασία εννοείς. Ναι. Ναι, βασικά έχω να το δείξω το La Vie est Belle, γιατί το έχω το ίδιο. Yeah. Α, είναι πολύ ωραίο το packaging. Γλίτερ. Γλίτερ. Έτσι είναι μέσα. Τεράστιο, πάνβαρο. Και αυτό εδώ πήρα. Το μισό είναι γυαλί από κάτω. Και στα πλάγια. Ναι, είναι η συσκευασία του έτσι. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα και έχει και εδώ πάνω το λουλούδι. Το χαρακτηριστικό του Lancôme.
και είναι τέλειο. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το άρωμα. Είναι το άρωμα όπου όταν το φοράω όλοι μου κάνουν κομπλιμέντα. Επίσης γράφει εδώ ότι είναι refillable bottle, δηλαδή ότι μπορείς να το ξαναγεμίσεις. Πας στο κατάστημα. Ωχ, έγινε κάτι. Ναι, εντάξει. Πας στο κατάστημα, τους το ζητάς, πληρώνεις για το άρωμα και σου ξαναγεμίζουν το μπουκάλι προκειμένου να μην κάνουμε waste. Και είναι και πιο φθηνό νομίζω. Το ναι, είναι πιο οικονομικό να πας να το ξαναγεμίσεις και φυσικά έτσι προστατεύεις και το περιβάλλον από το να μην αγοράζεις συνέχεια μπουκάλια κλπ. Σαν τι μυρίζει αυτό, τι μυρωδιά έχει. Είναι floral. Α, λουλούδια. Ναι, ωραία. Έχει αρκετά floral μυρωδιά και δεν περίμενα να μου αρέσει κάτι το οποίο έχει τόσο floral, αλλά λουλουδένια δηλαδή μυρωδιά, αλλά έχει επίσης και μία νότα γυναίκας, αν μπορώ να το περιγράψω σωστά. Είναι ένα άρωμα το οποίο, γιατί έχω δοκιμάσει διάφορα λουλουδένια αρώματα προσπαθώντας και εγώ να γίνω κοριτσάκι, και δεν μου ταιριάζουν στο pH μου, το δέρματός μου. Το συγκεκριμένο με το δικό μου το pH είναι ένα. Δηλαδή είναι σαν να πήρανε δείγμα από μένα στο εργαστήριο και να το φτιάξανε για μένα. Τόσο πολύ μου ταιριάζει. Δηλαδή πάνω μου κρατάει πάρα πολλές ώρες. Μέχρι και την επόμενη μέρα το μυρίζω πάνω στο δέρμα μου, πάνω στα ρούχα μου, παντού, όπου και να το ψεκάσω. Και είναι ένα άρωμα που όλοι θα μου κάνουν κομπλιμέντα. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά αρώματα στη ζωή μου. Και με το συγκεκριμένο θα σας το έχουμε από κάτω σε link, να το βρείτε κι εσείς, να το πάρετε, να το δοκιμάσετε, είναι υπέροχο. Ξέρεις ποια μου θυμίζεις εσύ? Τη Rarity από το My Little Pony μου θυμίζεις? Δεν την ξέρω ποια είναι αυτή. Όχι, είναι το My Little Pony. Μικρό μου πόνι, εγώ αυτό ξέρω. Αυτό! Α, ναι! Ναι! Το παιδικό! Ναι! Α, οκ, έχω να το δω χρόνια, πού να θυμάμαι. Λοιπόν. Αυτά ομορφιές μου, τελευταία γουλιά καφέ. Εσύ το είπες στο milkshake σου. Η Αναστασία δυστυχώς έβγε σήμερα το βράδυ από την Αθήνα. Σαν θεία. Πότε θα σε ξαναδώ, ποιος ξέρει. Λοιπόν, αυτά. Οπότε ήθελα να περάσω χρόνο μαζί της και με την κορονίδα. Και πήγαμε και σε πισίνες, τι άλλο κάναμε. Ωχ, με έπνιξε τόσες φορές αυτό το παιδί. Η κορονίδα. Είχαμε βουτήξει αγκαλιά στην πισίνα και πάταγε στο κεφάλι μου για να βγει έξω. Παιδιά, 4 ώρες πήγα στην πισίνα, 4 ώρες δεν βγήκαν από το νερό, που λέω θα βγάλουν λέπια. Λοιπόν. Τα δάχτυλά μου γίνανε σαν σταφίδες. Ναι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Wow. Λοιπόν, πήγαμε και τις βόλτες μας, δεν έχει παράπονο. Όχι, καλά. Τέλεια, χαίρομαι. Happy kid, happy aunt. Λοιπόν, αυτά. Θυμάστε την Αναστασία που ήταν στο κανάλι μου 7, 8 χρονών, 10 χρονών. Βίντεο έχουμε. Βρετανικά snack. Τα βρετανικά snack. Το βίντεο που ξεκαθαρίζουμε τα κραγιόν μου, εκεί πρέπει να είσαι 7-8 χρονών. Πολύ μικρή. Και τώρα έχει γίνει ολόκληρη κοπέλα 1,80. Ευχαριστώ. Σε έχω περάσει. Ναι, με έχει περάσει, ισχύει. Με έχει περάσει το ύψος. Λοιπόν, αυτά μου αρχίζουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μας κάτω στα σχόλια πώς περνάτε το καλοκαίρι σας, τι αγορές έχετε κάνει, τα πάντα θέλουμε να ξέρουμε. Θα τα διαβάζει και η Αναστασία τα σχόλια, εννοείται αυτό. Οπότε, τι λέμε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα τεράστιο like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και να πατήσετε πάνω στην καμπανίτσα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και φυσικά, ακολουθήστε με πού, στο Instagram, στο οποίο ονομάζομαι Another Makeup World και εκεί ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα αυτού του ταπεινού καναλιού. Αυτά από μένα και την Αναστασία, ομορφιές μου. Φιλιά πολλά!